Φίλες και φίλοι, χαίρετε! Είμαι η Θέκλα Πετρίδου και σας καλωσορίζω στο κανάλι μας στο YouTube, το οποίο είναι ένα ψυχοεκπαιδευτικό κανάλι που ενίοτε, ενίοτε γίνεται και ψυχαγωγικό! Ναι, γιατί όπως έχουμε πει σε πολλά βίντεο και έχουμε κάνει και σχετικό βίντεο με τίτλο «Γελοιότητων Αρχισακίων» Όταν ασχολούμαστε με ανθρώπους με ναρκισιστικό στυλ προσωπικότητας και με θέματα ναρκισιστικής κακοποίησης γελάμε κιόλας. Θα θυμάστε αρκετοί από εσάς, τουλάχιστον 18.000 άνθρωποι που το έχετε παρακολουθήσει, το βίντεο που ανέβηκε στο κανάλι μας τις 17 Νοεμβρίου 2023 με τίτλο «Ο Τσιγκούνης και εντός παρεθέσεως στήτικος» της λειτουργικός Νάρκισσος, μια ιστορία συνεξάρτησης. Αυτό ήταν ο τίτλος εκείνου του βίντεο, το οποίο είχε πάρα πολύ σουξέ και το YouTube μου το βγάζει ως το πιο επιτυχημένο βίντεο του μήνα, που είχε τα περισσότερα likes, τα περισσότερα σχόλια και γενικά την περισσότερη πέραση. Οπότε, η κοπέλα που έχει στείλει την επιστολή είναι στο τέταρτο επίπεδο στη συμμετοχή. Σας είπα ότι στο τέταρτο επίπεδο βρίσκονται μόνο γυναίκες οι οποίες έχουν όλα τα προνόμια που έχει το κανάλι στη συμμετοχή ε, όπως τα καινούργια βίντεο χωρίς διαφημίσεις, πρόσβαση σε παλιά βίντεο χωρίς διαφημίσεις ε, ένα webinar το μήνα που κάνουμε μέσω zoom και οι κοπέλες στο τέταρτο επίπεδο έχουν επιπλέον ως πρόσθετο προνόμιο μία φορά την εβδομάδα κάθε Τετάρτη συγκεκριμένα 9 με 11 να κάνουμε τη συνάντηση με Q&A στο Zoom για όσες γυναίκες βρίσκονται στο τέταρτο επίπεδο, το οποίο δυστυχώς είναι λίγο exclusive το club ή δεν μπορώ για γυναίκες. Λοιπόν, ε, για όσους α, διαρωτάστε μπορείτε να δείτε στην περιγραφή όλων των βίντεο, υπάρχουν οι σύνδεσμοι για το πώς να μπείτε στη συμμετοχή. Η, το τέταρτο επίπεδο στοιχίζει 40 ευρώ το μήνα. Και έχετε μια φορά την εβδομάδα ένα Zoom για δύο ώρες όπου συζητάμε θέματα ψυχοθεραπείας, ψυχοεκπαίδευσης, σχέσεων κλπ. κλπ. Λοιπόν, ε, μας, τα... <laughs> μας, τα... είπε και στο Zoom η Φιλενάδα. Και προχθέ γράφεις στην ομάδα που έχουμε στο Viper οι κοπέλε που είμαστε στο βίντεο στο του Zoom. Θέλω να σου κάνω ένα update. Λέω και εγώ τι έκανε αυτή. Το ξανασυνάντησε. Εάν δεν έχετε παρακολουθήσει το βίντεο για το τσιγκούνι και αισθητικό δυσλειτουργικό νάρκισο, στην περιγραφή αυτού του βίντεο βρίσκεται το σύνδεσμο για εκείνο το βίντεο. Λέω τι έκανε τώρα τούτη πάλι. Πήγε και το συνάντησε. Τελικά όμω δεν ήταν ε, επανασύνδεση ή επανασυνάντηση. Ευτυχώ δεν υπέκυψε σε κάποιο γελίο hovering. Hoovering είναι η διαδικασία αυτή που κάνουν τα ναρκισάκια για να επανατραβήξουν πίσω στο βούρκο του τα θύματα του. Αλλά θυμήθηκε περισσότερες πληροφορίες. Λοιπόν, θα τα διαβάσω όπως τα έγραψε γιατί γράφει πολύ ωραία και πολύ χαριτομένα. Πολύ χαριτομένα. Γράφει λοιπόν. Θέκλα μου ζεστή και αγαπημένη μου ψυχή, καλησπέρα, καλησπέρα. Ο εν λόγω κύριος που απέκρυψε την ακριβή ηλικία του και την οργανική του κατάσταση, <laughs> γι' αυτό σας λέω τα γράφει πολύ ωραία, η οργανική του κατάσταση αντιλαμβάνει ότι εννοείται στη δική τη της λειτουργία. Να σα πω έτσι, αλλά δείτε το, γιατί κύριο το βίντεο ήταν βιντεάρα. Αυτό είχε την, την άποψη ότι είναι μεγάλο προνόμιο για μια γυναίκα να του κάνει αυτού στοματικό την ίδια στιγμή που αυτό δεν είχε στήσει. Και άλλα πολλά και κάνουμε και άλλα βίντεο πάνω σε εκείνο το βίντεο. Δηλαδή αυτός ο κύριος μας είχε απασχολήσει πάρα πολύ. Η φήμη του έχει φτάσει στα πέρατα του κόσμου. Από, όλα τι τις μεριέ του πλανήτη παρακολουθούν άνθρωποι το κανάλι, οι οποίοι φυσικά μιλάνε ελληνικά. Λοιπόν, ο εν κύριος που απέκρυψε την ακριβή ηλικία του και την οργανική του κατάσταση, που ανέλεγε δεν θα τον απαξίωνα και δεν θα εμπλεκόμουν συναισθηματικά, θα με ένα καφέ όποτε είχαμε διάθεση φιλικά ανθρώπινα. Δηλαδή, αυτό τη απέκρυψε την ηλικία του ότι ήταν ξέρω εγώ, 60 φεύγα, τη απέκρυψε ότι είχε στη δική λειτουργία και λέει: Ά μου τα έλεγε, ναι, βρήκε τώρα το Αρχισάκη στον πρώτο καφέ να σου πει: Γεια σου, ξέρει, είμαι και 20 χρόνια μεγαλύτερο από σένα και έχω και στη δική τη λειτουργία. Όχι, δεν θα το κάνει αυτό. Και λέει: Ά μου το έλεγε, δεν θα τον απαξίωνα, αλλά θα έμενα μόνο στον καφέ. Εδώ να πούμε, γιατί πρέπει να το πούμε, ότι υπάρχουν και γυναίκες οι οποίες απαξιώνουν έναν άνδρα όταν έχει αισθητική δυσλειτουργία. της λειτουργία. Και το επόμενο επεισόδιο στο podcast που θα βγει την Πέμπτη έχει θέμα τη θετική τη λειτουργία των ανδρών και θα μιλήσουμε για αυτό το θέμα εκεί στο podcast πολύ αναλυτικά για την ψυχολογική διάσταση των αισθητικών τη λειτουργιών των ανδρών. Δεν είναι καθόλου καλή ιδέα να απαξιώνουμε οποιονδήποτε έχει αισθητική δυσλειτουργία, λειτουργία. Είτε άνδρα είναι είτε γυναίκα είναι, γιατί και οι γυναίκε μπορεί να έχουν θετική τη λειτουργία και γι' αυτό να βιώνουν και ανοργασμία, θα το πούμε σε επόμενα επεισόδια του σεξετ στο podcast, δεν θα τον απαξιώνει, αλλά και αυτός δεν θα έπαιρνε αυτό που ήθελε. Αλλά ο μεγαλοπρεπής ναρκισισμός του ήθελε προβολή και έδειξε όλα τα φιλιά, αγκαλιές, θοπίες, ερωτικές. Δηλαδή τάχα αυτός δεν τις είπε, ξέρει εγώ, θα φτάσουμε στο ζουμί, θα φτάσουμε στην πράξη. Δεν έχω στήσει, δεν τη το είπε. Και όταν ήρθε η ώρα, υποτίθεται πως ήταν αυτονόητο η λειτουργικότητα και ήθελα να δω αν υπήρχε επικοινωνία και σύνδεση στο αξιακό σύστημα, Δηλαδή, εσύ αυτή έχει στο μυαλό τη ότι ξέρει, αυτό σίγουρα έχει μια καλή λειτουργικότητα. Να μην έχουμε για κανέναν στο μυαλό μα ότι σίγουρα έχει μια καλή λειτουργικότητα ή σίγουρα έχει μια κακή λειτουργικότητα. Όταν γνωρίζουμε έναν νέο άνθρωπο, έχουμε μια υγιή περιέργεια και ρωτάμε και περιμένουμε να πάρουμε απαντήσει. Και αν δεν πάρουμε απαντήσει, αντιλαμβανόμαστε ότι ανεμίζουν οι σημαίε και χτυπάνε τα καμπανάκια. Και δεν πάμε θεωρώντα ότι όλα είναι κάπω αν δεν το ξέρουμε και αν δεν το έχουμε ρωτήσει. Οπότε αγνόησα το αμελήν. Α, αγνόησε το γεγονός ότι αυτός αμελούσε, παραμελούσε να πάνε στην ερωτική πράξη. Yeah. Είναι ίδιο ανθρώπων οι οποίοι έχουν ε, θέματα με τις λειτουργίες σεξουαλικές να αργούν να πάνε στην ερωτική πράξη και το άλλο το πρόσωπο το πολύ ρομαντικό να λέει που πω, όπου πω, πω, με ερωτεύτηκε και, και ρομαντικός. Ενώ στην ουσία προσπαθεί να σε κάνει να δεθείς περισσότερο μαζί του ή μαζί της ούτω ώστε όταν θα πάνε στο κρεβάτι να είσαι ήδη δεμένος, ήδη δεμένη και να μην μπορείς να το κουνήσεις. Λοιπόν, επειδή πριν με είχαν προσεγγίσει ολοκάθαρα για σεξ και βλέπουμε άνδρες και εγώ είχα φύγει. Άρα, έρχονταν οι πρι, πριν και σου έλεγαν θέλω μόνο σεξ και σου, σου έλεγες όχι δεν θέλω μόνο σεξ, θέλω και σχέση. Αυτός επειδή το έπαιξε ρομαντικός και αυτά, έμεινε. Όταν έγινε, σας λέω γράφει τη φοβερά, όταν έγινε η ανακάλυψη του θησαυρού... Η αποκάλυψη έγινε κόρη, δεν τον ανακάλυψη. <laughs> Μου είπε... Εσύ, μονογονιός, με τρία παιδιά και πολύ μικρό το τρίτο, τι περιμένεις. Άρα εσύ επειδή είσαι μονογονιός, χωρισμένη γυναίκα, μονογονιός με τρία παιδιά και το μικρό σου το παιδί είναι και ανήλικο... Δεν είναι μεγάλο, δεν είναι ξεπεταγμένο, ρε, επειδή όπως ήταν τα δικά του ενήλικα... Τι περιμένει, θε και άντρα να του σηκώνετε. <Κ delegation> à, άκου και εσύ τώρα απέτηση που είχε. Δηλαδή σοβαρά μερικέ φορέ. Έλεο, το λάδι είναι το καλό. Έλεο, η λέξη έλεο που γράφεται με ε. Προσωμιάζει με τη λέξη έλεον που γράφεται με αρφαγιώτα, η οποία σημαίνει το λάδι. Και υπήρχε μια κυπριακή κομμωδία με πολύ πλάκα, η οποία είχε την επωνομασία Βουράτε Γειτόνι που είχε μέσα μία, ένα χαρακτήρα την Αστάζη η οποία ήταν τη και το έπαιζε ότι ήταν μορφωμένη η οποία έλεγε έλεος, έλεος, το λάδι είναι το καλό λάδι καλό είναι το ελαιόλαδο άρα δεν, δεν ήξερε τη διαφορά να μισάς το έλεος με ε και το έλεον με αλφαγιότερο Κάποιο κάποιος άλλος ένα άλλο άνδρα που του σηκώνεται θα δει ερωτικά τα παιδιά σου ή θα διαφορήσει. Φοβερό επιχείρημα. Να με προτιμήσει που είμαι ηλικιωμένο και δεν μου σηκώνεται γιατί δεν θα δω ερωτικά τα παιδιά σου. Να πει σε αυτόν τον κύριο ότι πολλοί άνθρωποι ανώμαλοι και ψυχανόμαλοι που βλέπουν ερωτικά παιδιά επίση δεν έχουν στήσει. Να του το πει αυτό το πράγμα. Τα χαρακτηριστικά των ανθρώπων που κάνουν αυτά τα ιδεχθή αγκλήματα δεν είναι χαρακτηριστικά καλή λειτουργικότητα αντιθέτω. Πρώτο επιχείρημα για να τον κρατήσει που ήταν ηλικιωμένο και αισθητικό της λειτουργικό ήταν ότι έχει τρία παιδιά, το παιδί σου το ένα είναι μικρό, κάποιο άλλο θα δει ερωτικά τα παιδιά σου ή θα διαφορήσει. Δεύτερο επιχείρημα. Επίση έχει μια ηλικία που ο σύζυγο σου θα μπορούσε να είχε θέμα οργανικό αισθητικό θα τον άφηνε ή αν ο άνδρας σου αποκτούσε ξαφνικά πρόβλημα στήσεις, θα με αγάπη χωρίς σεξ. Ωραίο επιχειρήμα. Φοβερό επιχειρήμα. Ναι. Είσαι σε μια ηλικία εσύ που αν έμενε με τον άνδρα σου παντρεμένη, μπορεί ο άνδρα σου να αποκτούσε πρόβλημα Θα τον άφηνε. Μα αγάπη μου, εσύ δεν είσαι ο άνδρα μου. Εσύ ήρθε τώρα στη ζωή μου να γίνει άνδρα μου. Δεν μπορούμε να συγκρίνουμε το τι κάνουμε με έναν άνθρωπο που είμαστε μαζί και έχουμε ζήσει αγάπη και χρόνια, με, με κάποιον που τώρα έρχεται και μας ξεγελάει στην αρχή, ουσιαστικά. Ξαναλέω, το να έχει κάποιο τη δική τη λειτουργία δεν είναι κάτι τραγικό. Πάει στον γιατρό, πάει στον ουρολόγο, πάει στον ανδρολόγο και το επιλύνει. Το θέμα με αυτόν τον τυπά ήταν ότι τα θέλει όλα δικά του, ούτε στο γιατρό να πάει. Τρίτο επιχείρημα. Και είναι δυνατόν να ζήσει με κάποιον με τρία παιδιά δικά σου πώς και ποιος θα το έκανε στην, στην, ίδια ηλικία με σένα. Α, άρα επειδή εσύ έχεις τρία παιδιά και αν θα προχωρούσατε θα έμενε με τα παιδιά σου, πρέπει να ρίξεις τα στάνταρ σου και να πας με έναν ηλικιωμένο. Πολύ πιο ηλικιωμένο από σένα και στη δικό σας λειτουργικό εδώ θέλω να πω ότι υπάρχουν άνδρες 70 και 80 και 90 ετών που είναι μια χαρά λειτουργική σεξουαλικά. Δεν έχει σχέση με την ηλικία. Αυτό έχει σχέση με την οργανική κατάσταση και την ψυχολογική κατάσταση δεν έχει σχέση με την ηλικία. Και επίση υπάρχουν και πολλοί νεαροί άντρε που έχουν στι δικέ Είναι μύθο ότι λόγω ηλικία πέφτει η στήση. Λοιπόν, τέταρτο επιχείρημα φοβερό. Το στοματικό είναι ιδονή και για τους δύο. Έχω βιώσει κάτι τέτοιο με άλλες κυρίες. Χωρίς να τους κάνεις εσύ. Ρωτάω. Ναι, φυσικά μου λέει. Άλλωστε, όταν με βλέπει εμένα να έχω σεξουαλικό ενθουσιασμό και ερεθισμό, δεν έχει εσύ οργασμό. Χωρί δράση του άλλου, του λέω. Όχι, δεν ήθιστε. <liers> <spokesperson> <g Road> δεν ήθιστε να χύνω την ώρα που κάνω το μανίκο. Αυτή η χρήση τη καθαρευούση για περιγραφή τέτοιου στοιχομηδιών με ξεπερνά. Με ξεπερνά, δεν ήθιστε. Λοιπόν, να σου πω ότι δεν τα ξέρει ούτε εσύ καλά. Λοιπόν, εάν υπάρχει πραγματική αγάπη ανάμεσα σε ένα ζευγάρι και αν υπάρχει ουσιαστική σύνδεση και αυθεντική αγάπη και το σεξ γίνεται ως ένας ακόμη δρόμος, μια ακόμη οδός ουσιαστικής και αυθεντικής σύνδεσης των δύο ανθρώπων, ναι, μπορεί να φτάσουμε σε τέτοια ψηλά επίπεδα συγχρονισμού δύο άνθρωποι που κάνουμε έρωτα, ώστε την ώρα που έχει οργασμό η σύντροφος σου να έχεις και εσύ εγκεφαλικό οργασμό χωρίς να κάνει κάτι και το αντίστοιχο. Αλλά μάνα μου, αυτά συμβαίνουν σε ζευγάρια τα οποία έχουν πάρα πολύ καλοτέριασμα. Συμβαίνουν σε ζευγάρια τα οποία είναι συνδεδεμένα και εγκεφαλικά και ψυχικά και πνευματικά και συναισθηματικά με όλους τους τρόπους. Όχι σε έναν τύπο ο ήρθε να σου το παίξει την τελευταία σου ευκαιρία και επειδή έχει τρία παιδιά και το τρίτο είναι μικρό πρέπει να το δεχθεί όπως είναι. Το δεν ήθιστε, μα... Δεν ήθιστε. Δεν ήθεστε, σημαίνει ότι δεν συνηθίζετε. Λοιπόν, μόνο με αυτοικανοποίηση από όσο ξέρω Αν δεν δράσει με κάποιο αυτονόητο τρόπο ο σύντροφο, αλλιώ είναι μονόδρομη και όχι διαδική σεξουαλική συνέβρεση. Λάθο μου είναι. Δηλαδή αυτό ήθελε να του κάνει εσύ στο μαντικό, αυτό να μην σε αγγίζει καθόλου και εσύ να χύνει από τη μεγάλη ευχαρίστηση που αυτό ο άγνωστο είσαι ένα άνθρωπο, ο, ο οποίο σε ξεγέλασε, σε πλησίασε, σου λέει ότι πρέπει να το αποδεχθεί με όλα του τα ψέματα και τι τις, τις λειτουργίε, ε, σου κάνει την τιμή να σε αφήσει να του κάνει στοματικό. μαντικό. Φοβερό. Φοβερό. Παιδιά, εδώ θέλω να πω ότι δεν έχω καμία απολύτω αρνητική άποψη για αυτή τη μορφή σεξ, το στοματικό σεξ. Καμία απολύτω. Και θα μιλήσουμε περισσότερα και στο podcast το σεξ έτια αυτά. Καμία απολύτω. Όμω είναι κάτι το οποίο δεν θα χρειαζόταν να το λέμε, αλλά ζούμε σε μια τέτοια κοινωνία παράλογη που χρειάζεται να λέμε όλα. Όταν δύο άνθρωποι κάνουν σεξ, όταν δύο άνθρωποι κάνουν σεξ με συναισθήματα που κάποιοι το ονομάζεται όταν δύο άνθρωποι κάνουν έρωτα, είναι αυτό το ότι θα δώσουν και οι δύο και θα πάρουν και οι δύο. Ότι δεν είναι μια μονόδρομη διαδικασία. Όταν είναι μια μονόδρομη διαδικασία σημαίνει ότι υπάρχει ένας ο οποίος λαμβάνει και ένας ο οποίος δίνει. Και αυτό δεν είναι υγιές. Δεν είναι. Συμβαίνει δυστυχώ σε πολλά ζευγάρια. Και παντρεμένα ζευγάρια και ζευγάρια που έχουν πρόσφατες σχέσεις να υπάρχει μια ανισότητα στο σεξ και να υπάρχει οπωσδήποτε το οργασμικό χάσμα, που το οργασμικό χάσμα αναφέρεται στην περίπτωση που οι άνδρες σε ένα αιτεροφιλόφιλο ζευγάρι έχουν πολύ πιο συχνά οργασμό από ό,τι οι γυναίκες. Φυσικά υπάρχουν και άλλων ειδών οργασμικά χάσματα, από αυτούς ο κύριος δεν θα, θα συναντήσει ποτέ του, όταν μια γυναίκα νιώσει φοβερή ασφάλεια και συνδεσιμότητα με το σύντροφό της και νιώθει αγάπη και επάρκεια ασφάλειας συναισθηματικής, πνευματικής και ψυχικής και είναι και μια γυναίκα που έχει ξεπεράσει τα ταμπού και τις προκαταλήψεις με τα οποία την έχει μεγαλώσει αυτή η μισογενιστική κοινωνία, η πατριαρχική. Μπορεί μια γυναίκα που σε νεότερη ηλικία να είχε έναν οργασμό και αυτόν με δυσκολία, να έχει πολλαπλού οργασμούς και να ανεβαίνει όλο και περισσότερο σε ψηλότερα επίπεδα ευχαρίστησης και ειδονής, Μαζί με έναν σύντροφο που την αγαπάει. Όχι με τον οποιονδήποτε. Όχι σε μια σχέση ευκαιριακή και σε μια σχέση στην οποία δεν υπάρχει αγάπη. Στη συνέχεια, η φίλη λέει την άποψη της με την οποία συμφωνώ. Όταν ζεις με γάμο ή χωρίς γάμο με κάποιον χρόνια και συμβεί πρόβλημα στον ένα ή στον άλλον... Πας σε γιατρό, ειδικό ή ψυχολόγο και προσπαθείς για επίλυση και με κάποιο τρόπο ρυθμίζεται έχοντας και μια ιστορία καλού έντονου σεξ ετών που επηρεάζει τη ψυχολογία και δίνει ανοχή, υπομονή. Δεν ξεκινάς με μείον ποτέ. Έχει δίκιο. Δεν ξεκινάμε μια καινούρια σχέση ενώ υπάρχουν ξεκάθαρα προβλήματα σεξουαλικής λειτουργικότητας. Επειδή αν ήμουν με έναν άνδρα ή με μια γυναίκα τόσα χρόνια και υπήρχε πρόβλημα δεν θα τον άφηνα. Και κάτι άλλο που μου έκανε εντύπωση με αυτόν τον τύπο λέει είναι ότι πριν να μου αποκαλύψει το θησαυρό, δηλαδή πριν να τη δείξει ότι άνθρακε ο θησαυρό, όσον αφορά στο σεξουαλικό κομμάτι, μου είπε μια μέρα ενώ ο ίδιο έχει μια σύνταξη η οποία φτάνει στο 800 ευρώ το πολύ, πω αν κάνουμε γάμο, να κάνουμε συμβίωση. Σύμφωνο συμβίωση. Γιατί είναι κοροϊδία στην ηλικία μου, είπε κάτι άλλο. Δηλαδή το να έχω απλώ σχέση και όχι γάμο. Αν κάνουμε λοιπόν σύμφωνο, θα πρέπει να μου κάνει σε συμβολιογράφο έγγραφο πω αν εσύ πάθει κάτι, στα θυμαράκια εννοούσε, αν εσύ πεθάνει, τη είπε, να μην μπορούν να με βγάλουν τα παιδιά σου έξω από το σπίτι το δικό σου το ιδιόχτητο, όσο ζω εγώ. Ω εξομπούλη, <χηρά> <σχηρά> <σχηρά> <και>, <και>, <σχη> και το απάντησα εγώ και το λέω αυτή και επειδή πήρα τελείω το νόημα του τι μου έχεις πει θα θέλεις αν παρελπίδα δεν ζω να μένεις σε δικό μου σπίτι ενώ έχω παιδιά που θα το χρειαστούν και ενώ οικονομικά μπορείς να νοικιάσεις αλλού το θεωρείς ηθικό και δικαιωματικό αγριεύω και εκπλήσω με που το σκεφτείκες. Και λυπάμαι που τολμά να το θέσει ω προπόθεση να με τιμήσει και καλά, μεγάμο μου αγάπη. <laughs> <laughs> αυτά ήθελα να σου προσθέσω, θέκλα μου, και κάνω ό,τι θε με αυτά. Σου λέω την αλήθεια μου και αυτό είχε παντελή έλλειψη ενσυναίσθηση. Μου στέλνει και μια φωτογραφία έτσι χαρακτηριστική και μου λέει: Μιλάμε για κελεπούρι, αμπό. Και τη λέω: Αυτά είναι καινούργια πράγματα. Οι πράγματα που θυμήθηκε, αυτά που θυμήθηκα. Φυσικά αλλιώ το έκαψα διαπαντό θέκλα μου να πήγαινα πίσω στο στήτικό, λειτουργικό να Αλλά αφού έγινε η αποκάλυψη ερωτική σχέση χωρί σεξ, μια χαρά, αφού με ερωτεύτηκε και με νοιάζεται τα μάλα, άσε που έναν καφέ αν τυχόν πλήρωνε παραπάνω, ήξερα πω τον όφιλα ω ενοχή, ενώ οφειλεί. Πολύ σοβαρό αυτό. Άλλο, να μην επιβαρύνει κανένας, Κανένα, κανέναν θέκλα μου, την ευγνωμοσύνη μου και την αγάπη μου. Λοιπόν. Ένα λεπτό. Ένα λεπτό, γιατί θα τρελαθούμε εδώ πέρα. Λοιπόν, υπάρχουν, κάτι άνθρωποι, υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι, οι οποίοι είναι ενήλικοι και μπορεί και υπερήλικοι, μεγάλη ηλικία, οι οποίοι έχουν δικά του παιδιά και οι οποίοι κάνουν ένα γάμο ή ένα σύμφωνο συμβίωση, ξέρω εγώ στα 60, στα 70, πότε το κάνουν. Οι οποίοι, ναι, έχουν αυτή την απέτηση. Θα σε παντρευτώ, θα σε τιμήσω και καλά με γάμο, γάμο του πώ ξέρω φίλοι. <laughs> <laughs> δηλαδή με γάμος στον οποίο δεν υπήρχε το σεξ. Και θα κάνουμε χαρτί στο συμβολογράφο ότι άμα πεθάνεις εσύ πριν από εμένα, εσύ στα 45 και εγώ στα 70, αν πεθάνεις εσύ πριν από εμένα, εγώ θα δικαιούμαι να παραμείνω στο δικό σου το σπίτι το ιδιόκτητο και δεν θα μπορούν να με βγάλουν τα παιδιά σου. Υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι. Αυτοί οι άνθρωποι είναι αρκισιστές είναι άνθρωποι με ναρκιστικό στυλ προσωπικότητα, άνθρωποι που βάζουν τον εαυτούλη του και το συμφέρον του πάνω και από τα δικά του παιδιά και από τα ξένα τα παιδιά. Και που θεωρούν τα παιδιά του ανθρώπου που υποτίθεται αγαπούν και υποτίθεται παντρεύονται και κάνουν σύμφωνο συμβίωση τι κάνουν, ξένα, όχι δικά του. Έλλειψη αγάπη μεγάλη. Τεράστια έλλειψη αγάπη. Λοιπόν, είναι τραγικό είναι τραγικό πόσο πολύ ρίχνουμε τα στάνταρτς μας και πόσο πολύ ανεχόμαστε βλακίες, βλακώδεις απαιτήσει, ναρκισιστικές απαιτήσει, ανθρώπων με αλαζονία και δικαιωματισμό, οι οποίοι νομίζουν ότι κάποιοι είναι και ότι μπορούν να πείθουν τα θύματα τους ότι πρέπει να είσαι και χαρούμενοι, πρέπει να, είσαι, να μου κάνεις και δέκα τεμενάδες επειδή θα σε παντρευτώ. Και ποιο άλλο θα έμενε μαζί σου που έχει τρία παιδιά και ένα σωρό παραλογισμοί οι οποίοι παρουσιάζονται επιχειρήματα. Έχω κάψει φλάντζε που λένε στο παρελθόν, ούσα είναι εξαρτώμενοι, προσπαθώντα να βγάλω άκρη και νόημα συζητώντα με παράλογου ανθρώπου. Οπότε σε κάποια φάση έρχεται ένα από τα παιδιά μου και μου λέει. Αντιλαμβάνεσαι ότι εσύ μιλάς λογικά και προσπαθείς να βγάλεις άκρη με έναν άνθρωπο που μιλάει παντελώς παράλογα, το παιδί μου, το οποίο τότε ήταν 23 ετών. Και μου είπε και το άλλο το θεϊκό, αντιλαμβάνεσαι πώς εσύ με αυτόν τον άνθρωπο είσαστε σαν δυο τυχαίοι παίχτες σε ένα reality που σας έβαλα μαζί τυχαία και προσπαθείς να βγάλεις άκρη. Λοιπόν, γι' αυτό κάναμε και το χθεσινό βίντεο στο οποίο είπαμε ότι πρέπει να παίρνουμε το χρόνο μας, να τα βρίσκουμε τον εαυτό μας, να ξεπερνάμε τις οποιασδήποτε βλάβες ψυχικές, συναισθηματικές, πνευματικές και νοητικές ίσως έχουμε πάθει μετά από την συνύπαρξη με ανθρώπους παράλογους, με ανθρώπους ναρκισιστές, με αλαζονία και δικαιωματισμό, προτού αποφασίσουμε αν θα ξαναμπούμε κάπου αλλού, γιατί διαφορετικά διαβιβάζουμε από τη μια σχέση στην άλλη τα τραύματα και τις βλάβες. Και δεν μιλάω μόνο για βλάβες στο επίπεδο της σεξουαλικής λειτουργικότητας, αλλά μιλάω και για βλάβες στο επίπεδο της λογικής σκέψης. Ειλικρινά, είναι να σε τρελάνουν αυτοί οι άνθρωποι. Τα επιχειρήματα τους είναι παντελώς παράλογα, βασισμένα πάνω σε παιδιάστικες αντιλήψεις που έχουν ότι εγώ είμαι και κανείς άλλος, εγώ είμαι πιο σπουδαία γυναίκα, εγώ είμαι πιο σπουδαίος άνδρας, εγώ είμαι και λεπούρι και 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 και. Έχει δίκιο η φίλη έτσι όπως τα λέει, τα γράφει λίγο δύσκολα και δυσκολεύουν να σας τα μεταφέρω, άμα <laughs> την ακούσταν τα λέει είναι ακόμα πιο απολαυστικά. Λοιπόν, αλλά δεν ξεκινάμε μια καινούρια σχέση, μια καινούρια γνωριμία από το μείον. Δεν ξεκινάμε με προβλήματα από την αρχή. Δηλαδή αν έρχεται ο άλλος ή η άλλη και βλέπεις ότι έχει σοβαρά ελαττώματα, σοβαρά μειονεκτήματα, έχει απέσιες συμπεριφορές, έχει παράλογο, ζαβό, γκαβό τρόπο σκέψης. Δεν κάνεις αυτό που λέει η, η πολύ αγαπημένη μου YouTuber um, the crappy childhood fairy. Η Άννα Ράγκολ το ονομάζει crap fitting. Να κόβει και να ράβει τον εαυτό σου για να ταιριάζει με τα σκατά του άλλου. Είχε πολύ το δίκιο. Δεν το κάνουμε αυτό το crap fitting. Είσαι σκατά, κάτσε εκεί. Δεν θα κάτσω εγώ να κοπώ να ραφτώ να ταιριάξω στα δικά σου. Χρειάζεται πάρα πολύ προσοχή. Πάρα πολύ προσοχή! Και να έχουμε στο μυαλό μα ότι δεν σκεφτόμαστε όλοι οι άνθρωποι το ίδιο, δεν έχουμε όλοι οι άνθρωποι το ίδιο αγαθέ προθέσει, δεν έχουν οι άλλοι τι ίδιε προθέσει που έχουμε εμεί. Υπάρχει αυτό το πολύ γνωστό και πολύ συχνό γνωστικό λάθο που κάνουμε ότι όπω σκέφτομαι, εγώ σκέφτεται κι άλλου. Άρα, άμα εγώ σκέφτομαι με καλό τρόπο, σκέφτεται κι άλλο με καλό τρόπο, ή αν εγώ σκέφτομαι με κακό τρόπο, σκέφτεται κι άλλο με κακό τρόπο. Όχι! Όταν βγούμε στο μπαζάρι όταν βγούμε στο Μεϊντάνι, που είναι στην Κύπρο παλιά, όταν μπούμε σε μια διαδικασία που φλερτάρουμε, πρέπει να ανοίγουμε τα μάτια μας, να παρατηρούμε, να έχουμε υγιή περιέργεια, να ρωτάμε ερωτήσεις, να απαιτούμε να παίρνουμε απαντήσεις. Και αν δεν είμαστε ικανοποιημένοι ή ικανοποιημένες ότι πρόκειται για ένα αξιόλογο πρόσωπο, για ένα πρόσωπο το οποίο είναι αυτό που προσποιείται ή δείχνει πως είναι και είναι αυθεντικά σε αυτή τη γνωριμία, επειδή θέλει να συνδεθεί αγαπητικά και όχι για οποιοδήποτε άλλο συμφέρον, δεν προχωρούν. Και όσον αφορά στο σεξ, υπάρχουν πάρα πολλές παρανοήσεις, εξαιρετικά πολλές παρανοήσεις γύρω από το σεξ. Και γύρω από το σεξ ως πράξη και γύρω από το τι σημαίνει καλό σεξ και τι σημαίνει κακό σεξ και ούτω καθεξής. Ήδη έχουμε κάνει στο podcast το σεξ ένα επεισόδιο που έχει τίτλο «Εσύ κάνεις καλό σεξ» το οποίο έχει να κάνει με την οργανική λειτουργικότητα. Θα κάνουμε όμως και άλλο επεισόδιο το οποίο έχει να κάνει με τη συναισθηματική λειτουργικότητα. Είτε μας αρέσει είτε όχι, αυτό το οποίο παρατηρείται σε πάρα πολλούς ανθρώπους οι οποίοι παίρνουν μέρος στα διάφορα σερβέις, στις διάφορες μελέτες που α, κάνουν αυτοαναφορά που απαντούν αυτό αναφορικά ρητοματολόγια είναι ότι όταν υπάρχει μια καλή συναισθηματική σχέση, μια καλή ερωτική σχέση, όταν υπάρχει αγάπη ανάμεσα σε ένα ζευγάρι, τότε και το σεξ πάει καλύτερα. Είτε μας αρέσει, είτε όχι. Τώρα, το να το αποκόβουμε το σεξ παντελώ από το συνέστημα και να το χρησιμοποιούμε σαν ένα εργαλείο και να λέω είμαι μία μηχανή, σε μία μηχανή, έλα να βάλουμε τα κρανάτσια μαζί, δεν λειτουργεί. Δεν ήθιστε που είπε και η άλλη. Αυτά για σήμερα. Φιλιά. Μακριά. Μακριά από ναρκισιστικές προσωπικότητες. Μακριά από ανθρώπους συμφεροντολόγους. Μακριά από ανθρώπους οι οποίοι δεν σέβονται τα παιδιά. Ούτε τα δικά τους, ούτε τον άλλον. Άκου λέει να του υπογράψει χαρτί στο συμβολιογράφο. Αν αυτοί πεθάνει που είναι και νεότεροι, να μην το βγάλουν τα παιδιά έξω. Μάλιστα. 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 Ζούμε ανάμεσά τους κυρίες και κύριοι. Ναι.